Θα σου δείξω πώς μπορείς να κάνεις συνδυασμό δύο φουλάρια και να τα δέσεις σαν τουρμπάνι στο κεφάλι σου. Καταρχήν, παίρνουμε δύο χρώματα που συνδυάζονται μεταξύ τους και συνδυάζονται και με το φόρεμα που φοράμε. Το φόρεμα που φοράω έχει χρυσό και πράσινο. Και είπα λοιπόν να κάνω συνδυασμό χρυσό με πράσινο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα χρώματα φουλάρια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι, το μαζεύουμε. Μαζεύουμε και το χρυσό από πάνω, έτσι, για να φαίνεται η διχρωμία. Και τώρα εδώ σε θέλω να δούμε πώς θα το συντονίσω, να σου το δείξω. Γιατί δεν βλέπω. Το βάζω πίσω λοιπόν, έτσι. Το βάζω πίσω, το μπλέκω μπροστά και βάζω γυαλιά γιατί δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, βγάζουμε από μέσα λίγο πράσινο, αφήνουμε και λίγο χρυσό και μετά το δένουμε. Έπρεπε να το κάνω στο μπάνιο, νομίζω, για να μπορώ να βλέπω. Κάτσε να πω να δω τι έκανα τώρα. Καλέ, το πέτυχα με τη μία. Κοίτα τι ωραίο που έγινε. Κοίτα τι ωραίο που δείχνει. Κάθε φορά δεν βγαίνει το ίδιο, να το ξέρεις, γιατί εξαρτάται πώς θα τα μπλέξεις τα φουλάρια. Εξαρτάται και τι χρώματα διαλέγεις. Μπορείς να διαλέξεις και κάτι με λαχούρ ή με λουλούδια και το άλλο είναι μονόχρωμο. Θα στα δείξω όλα. Εγώ θα βάλω και ένα κολιέ με αυτό τώρα το χρυσό και βάζοντας και αυτό το κολιέ. Κοίτα τι ωραίο που γίνεται το ρούχο μου. Κοίταξε κατευθείαν, μπορείς να πας κάπου επίσημα. Μπορείς να πας σε ένα γάμο, μπορείς να πας σε μια βάφτιση, μπορείς να πας σε μια σοβαρή εκδήλωση, να πας στο θέατρο, να πας σε συναυλία. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πώς σου φαίνεται, για πες μου. Περιμένω σχόλιο.